Τώρα στο Λονδίνο για να συναντήσουμε τον καλό φίλο της εκπομπής και δικό μας, τον Βασίλη Κουτσαβλή, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί στο Λονδίνο και να δώσει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του Βασίλισσα Ελισάβετ. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κύριε Κουτσαβλή. Καλημέρα, Βασίλη μας. Ας πούμε το Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, εγώ παρακολούθησα όλες τις αναρτήσεις σου στο Facebook, την αγωνία σου και την προσπάθειά σου να πας στο Λονδίνο, το γεγονός ότι τελικά βρέθηκε το εισιτήριο, σε βοήθησαν και φίλοι, πήγες και θέλω να μας πεις όλο αυτό που έζησες από τη στιγμή που πάτησες στο Λονδίνο μέχρι τη στιγμή που βρέθηκες μπροστά στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Πραγματικά δεν ήταν μόνο εγώ που προσπάθησα. Καταλαβαίνετε ότι ταξιδεύουν στο Λονδίνο από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Τα εισιτήρια των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί, τα ξενοδοχεία είναι ανύπαρκτα. Οπότε ευτυχώς φιλοξενούμε από φίλους. Μετά λένε ότι θα στοιχήσει η κηδεία. Πρέπει να το εισόδημα του ΑΕΠ της Βρετανίας από αυτή την κηδεία και από τους επισκέπτες που είδα στο δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχαν ούτε στο Ιωβιλέο που ήμουν τον Ιούνιο. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια περίπου κόσμο. Θα βρίσκεται σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου. Μια διανόητη επιχείρηση ασφαλείας. Καταφέραμε λοιπόν την Παρασκευή και φτάσαμε και να ζήσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός, γιατί πρόκειται για μια... Εντάξει, ιστορικό πραγματικά, όπως το... Ακριβώς, δηλαδή πραγματικά είναι ότι θες να είσαι και εσύ ένα κομμάτι αυτή της ιστορίας που γράφεται στο Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτές τις μέρες. Και γι' αυτό ήρθα, βεβαίως πέρα το γεγονός ότι θαύμαζα πάντα, πολλοί έχουν ως σύνδαλμα τη Μαντόνα, pop τραγουδιστές και τα λοιπά. Εμένα το δικό μου pop idol ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Και τώρα εδώ που τα λέμε ήταν και ένα pop idol, γιατί η Ελισάβετ έχει πολλές εκδοχές. Μοναδικό. Έτσι, μην το βλέπουμε μόνο από τη σκοπιά του θεσμού και το βαρύ θέμα της μοναρχίας και τα λοιπά. Ήταν μια γυναίκα η οποία άφησε τη σφραγίδα της από τα νομίσματα μέχρι τις σκούπες και τα φουλάρια και τα λοιπά, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί να έρχεται στο Λονδίνο και να μην υπάρχει πια η Βασίλισσα. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί. Πόσους πρωθυπουργούς διόρισε και πόσα έχει περάσει. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δηλαδή είναι πραγματικά ζωντανή ιστορία η Ελισάβετ. Οπότε πραγματικά μείναμε 12 ώρες στην ουρά. 12 ώρες, Βασίλη. 12 ώρες. Από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Θέλω να μας περιγράψεις αυτές τις 12 ώρες πώς πέρασαν. Κοίτα, Δημήτρη, ήταν 12 ώρες οι οποίες δεν τις καταλάβαμε. Όταν είσαι στην ουρά, κάνεις καταρχήν παρέα. Ναι. Δίπλα μου γνωρίστηκα με ανθρώπους από το Πουέρτο Ρίκο, από την Ιταλία, από το Βέλγιο, από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και από τον Καναδά. Βασίλη μου, αυτοί έτυχε να είναι στην πόλη, ζουν στο Λονδίνο όλοι ταξίδεψαν. Ήρθανε τις προηγούμενες μέρες. Από τότε που ανακοινώθηκε ο θάνατος της Βασίλισσας, πήραν το αεροπλάνο και έφτασαν στο Λονδίνο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που ζει το Λονδίνο. Από την Αυστραλία, έτσι, ανάμεσα σε άλλα. Συγκλονιστικό, έτσι. Κάναμε λοιπόν πολύ καλή παρέα. Μοιράστηκαν το φαγητό τους, τα σαντουιτσάκια, τα σκόνς, τα πατροπαράδοτα, τα αγγλικά, οι Άγγλοι κτλ. Η απίστευτη φιλοξενία. Γυναίκες άνοιγαν τα σπίτια τους στη διάρκεια της διαδρομής. Παιδιά, αυτό το έβαλα, Δημήτρη, και είναι συγκλονιστικό. Άνοιγαν το σπίτι τους, ισόγειο, και λέγανε ότι η τουαλέτα του σπιτιού είναι διαθέσιμη σε όποιον θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Ναι, γιατί 12 ώρες θα έπρεπε να πάτε κάποιες φορές και στην τουαλέτα. Οπότε πέρασαν αυτές οι ώρες. Το πιο δύσκολο ήταν όταν γύρω στις 3 η ώρα τα χαράματα. Έφτανες πια στην Λάμπεθ γέφυρα που είναι λίγο πριν από εκεί. Πριν πάμε εκεί, θέλω να μας πεις τη στιγμή που πήρες το περίφημο πορτοκαλί βραχιολάκι. Λοιπόν, αν δεν μπορούσες να πάρεις το πορτοκαλί βραχιολάκι, σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι στην επίσημη ουρά. Ακριβώς. Αυτό δόθηκε περίπου μετά τον πύργο του Λονδίνου, να καταλάβουμε λιγάκι, από την νότια πλευρά του Τάμεση. Παίρνεις το βραχιολάκι που αυτό σου επιτρέπει ουσιαστικά να βγεις. Το οποίο ποιος το έδινε. Ήταν κάποιος το έδιναν εθελοντές, παιδιά. Εθελοντές. Οι εθελοντές ήταν κάτι το μοναδικό. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά με το χαμόγελο μέσα στο κρύο όλη τη νύχτα. Εξυπηρετήσανε τους πάντες. Μας δώσαν αυτό το βραχιολάκι το οποίο ουσιαστικά σου επέτρεπε να παρεκκλίνεις για λίγο τη ουρά, να πας τουαλέτα ή να πάρεις κάτι να πας. Τώρα, και να μετά στην ουρά. Διαβάσαμε χθες στο διαδίκτυο ότι στη μαύρη αγορά του Λονδίνου αυτό το βραχιολάκι επωλείται μέχρι και 7.000 ευρώ. Για πες μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν, παρόλο που οι Άγγλοι σε αυτά είναι τυπικοί και πολύ αυστηρίως, φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν και τέτοια περιστατικά. Δηλαδή κάποιος το πήρε και το πουλούσε για να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του, μέχρι 7.000 ευρώ. Δημήτρη, το πουλούσε πολύ κάτω στη διαδρομή, ουσιαστικά για να, για να μην περιμένει κάποιος τόσες ώρες στη διαδρομή. Μάλιστα. Καταλάβατε, γιατί τα βραχιολάκια ήταν... Αριθμημένα είναι τα βραχιολάκια, έχουν αριθμό απάνω, άφησαντα. Βασιλή, σκέψου, σε 10 χρόνια να βγει και σε έκανε μια δημοπρασία αυτό το βραχιολάκι. Όλα αυτά. Σκέψου την τιμή θα πάω. Όλα, βέβαια, Ξέρεις εγώ τι κάνω, δεν κατάλαβα. Εγώ το δικό μου το κρατάω. Αν πτωχεύσω ή μου τη συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να το δώσω για να... Ναι, ακριβώς. Λοιπόν... Δημήτρη, επανέρχομαι πάλι. Ναι. Το πιο δύσκολο σε αυτό το 12ωρο ήταν, παιδιά, το αδιανόητο ψύχος. Όταν λέμε ψύχος, δεν το ζεις, είναι να είσαι δίπλα στο ποτάμι, επειδή έχει υγρασία και πολύ νερό, χαράματα 3 η ώρα. Και εκεί ζήσαμε κάτι άλλο μοναδικό, πάλι με τους εθελοντές, οι οποίοι μοιράζανε σε όλο τον κόσμο κουβέρτες, τις οποίες παραδίδαμε μετά στο Αβαΐο, στο Westminster Hall, και ζεστά ροφήματα, νερά. Και προσέξτε τώρα, δεν μπορεί να πάρει κανείς τρόφιμα μέσα στο Westminster Hall. Έπρεπε να τα αφήνει έξω από το χώρο. Ναι. Αυτά τα τρόφιμα, όσο ήταν συσκευασμένα, ανακυκλώνονταν. Δηλαδή προσφερόταν στον κόσμο που περίμενε στην ουρά. Μιλάμε για μια οργάνωση. Φοβερή. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μα 20 χρόνια λέει την σχεδίασαν. Ακριβώς. Μιλάμε φοβερή οργάνωση. Και φυσικά περνά στην ασφάλεια. Και φτάνει σε αυτά τα σκαλιά. Και το αστείο και η χαρία που μίλαγες με τον κόσμο, πήγαινε στις 12 ώρες για να περάσεις ωραία κτλ. Όταν φτάνει σε αυτά τα σκαλιά, υπάρχει μια απίστευτη παγωμάρα, παιδιά. Αντικρίζεις αυτή την αίθουσα που το BBC δεν μεταδίδει το μεγαλείο της και τα χρώματα που υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα. Βλέπεις το φέρετρο με το στέμα, το σκύπτρο και τη σφαίρα επάνω. Ναι. Και εκεί λες πράγματι ότι άξιζαν αυτές οι 12 ώρες. Έρχεστε σε επαφή με ένα δευτερόλεπτο της ιστορίας. 3 λεπτά κρατάει αυτό. Περνάς μπροστά από το φέρετρο. Συγκινημένοι όλοι, μάνες, παιδάκια, ηλικιωμένοι τόσες ώρες. Δεν λέω, εμείς εντάξει, αντέξαμε, περάσαμε. Αλλά να βλέπεις τώρα παιδάκια μέσα στα καρότσια. Την ώρα που πήγες εσύ να χαιρετήσεις, ποιοι ήταν γύρω-γύρω από το φέρετρο? Ήταν οι σωματοφύλακες. Μόνο οι σωματοφύλακες. Γιατί όπως ξέρετε πέρασαν τα εγγόνια της, πέρασαν τα παιδιά. Ναι, γι' αυτό λέω, μήπως έτυχες και σε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έτυχε. Ήταν οι σωματοφύλακες της. Κάνεις μια υπόκληση. Και τώρα να πω και κάτι προσωπικό. Μπροστά σε ένα νεκρό, ο οποίος, τέλος πάντων, ο κάθε άνθρωπος που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους αγαπημένους, είτε φίλους, είτε συγγενείς, είτε παππούδες, γιαγιάδες, εγώ τον πατέρα μου, και τα λοιπά, έρχεσαι σε μια επαφή τέτοια με αυτό το θέμα το... Ναι. Και συγκινήσεις. Δηλαδή σκέφτεσαι πολλά πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο, λες ένα αντίο σε μια μεγάλη προσωπικότητα και φεύγεις και από εκεί και πολλά τελώνει. Συσσωρεύονται, ας πούμε, στο συσσωρεύονται πάρα πολλά, παιδιά, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η εμπειρία. Το Λονδίνο πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο Λονδίνο. Σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη η άφηξη των καλεσμένων στο BBC. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παγκοσμίων ηγετών που έχει γίνει, πιστεύω, στην ιστορία. Πάνω από 500 αυτοκράτορες, βασιλείς, πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, δηλαδή. Και φανταστείτε όλο αυτό για τη Scotland Yard τη συνέχεια. Βέβαια. Από την ώρα που ήρθες, που πάτησες το πόδι στο Λονδίνο μέχρι και σήμερα, η στιγμή που θα την θυμάσαι για πάντα ποια είναι? Γιατί σίγουρα υπάρχει μια στιγμή που την ξεχωρίζει κάποιος σε μια τέτοια διαδρομή αυτών όλων των ωρών. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι δύο είναι οι στιγμές. Είναι το πώς ήταν οι εθελοντές και οι άνθρωποι που έκαναν, και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αστυνόμοι και ο στρατός που έκαναν εφικτό όλο αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό, δεν θα μπορούσε, παιδιά, να γίνει σε καμία άλλη χώρα, και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ένα καθήκον έτσι και μία... Πραγματικά ένιωθαν ότι έκαναν το τελευταίο χρέος τους προς τη γυναίκα που 70 χρόνια ήταν η βασίλισσά τους. Και βέβαια η μεγαλειώδη στιγμή του να είστε μπροστά στο φέρετρο. Παιδιά, αυτό δεν θα το ξεχάσω. Τι να πω. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο θα το θυμάμαι και θα το κρατήσω μέσα στην καρδιά μου για πολλά χρόνια. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πολύ για την ωραία παρέα και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, πότε γυρνάς?
Έχω γυρίσει ήδη. Α, γύρισες. Α, ναι, ναι. Προσκύνησε σήμερα, άλλωστε δεν έχει και νόημα το να... Ναι. Όχι, είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Καλύτερα να το παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση. Βέβαια, δίνει πολύ καλύτερα πλάνα, γιατί αυτό που γίνεται και η ασφάλεια είναι κάτι πολύ επικίνδυνο στο κέντρο του Λονδίνου σήμερα. Καλύτερα να είμαστε μακριά όσοι μπορούμε, τώρα, όταν δεν ξέρεις. Όταν τελειώσουν όλα αυτά και επειδή ο νέος βασιλιάς έχει εμπλακεί στο θέμα του Τατοίου, ελπίζουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για το Τατόι και για το αν θα δούμε και εμείς κάποια στιγμή αυτό το οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι, και θα να πω και αρκετά πράγματα, ωραία, και αρκετά θα πράγματα για τον Κάρολο. Θα ήταν καλό να τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.